Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κύριε ελέησον. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές του 92,2 στα FM. Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου του 2017, Σωτήριο έτους, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Καταπληκτική αφήγηση του Γιώργου την προηγούμενη ώρα σε όλο αυτό το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που σας παρέχουμε όλοι εμείς εδώ στο Ράδιο Ενημέρωση. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αυτές τις μέρες κυρίες και κύριοι, ας ανοίξουμε την καρδιά μας σε όλους, μας σε όλους. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε παιδιά αυτές τις μέρες. Το χαμόγελό μας ας είναι μόνιμα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μας. Μπορούμε, είναι ένα ερώτημα. Να ζήσουμε τις στιγμές είναι το κυρίαρχο, αλλά για να ζήσουμε στιγμές θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί τα Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, είναι μια γιορτή αγάπης, είναι μια γιορτή ελπίδας. Και οι ευχές για όλο τον κόσμο, εδώ από τους 92 και 2, από το Ράδιο Ενημέρωση, είναι και για όσους πάσχουν, για όσους πονούν, για όσους νοσταλγούν, αγωνιούν, ακόμη και να ξεριζώνονται, κυρίες και κύριοι. Ευχές για την πατρίδα μας να αναστηθεί και να ελευθερωθεί. Και η γέννησή του, το τούμε κεφαλαίο παρακαλώ, ασημάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή, γεμάτη αλήθεια και φως. Μαζί μου όπως πάντα αυτή την ώρα ο πατέρας Θόδωρος Ζήσης, είναι καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη, τον οποίο και καλημερίζω και τον ευχαριστώ θερμότατα για ακόμη μια φορά. Καλημέρα πατέρα Θόδωρε. Καλημέρα κύριε Χρυσικέ. Χάρηκα πολύ για την εισαγωγή που κάνατε για την ανάγκη χαράς και ελπίδας και χαμόγελου. Άλλωστε αυτό μας προτρέπουν και τα παραδοσιακά μας κάλαντα. Χριστός γεννάται σήμερα εν Βηθλεέμ την πόλη. Οι ουρανοί αγάλλονται, χέρι οι κτήσεις όλοι. Όντως το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι μήνυμα χαράς, μήνυμα ελπίδος, μήνυμα σωτηρίας. Και επειδή ως δημοσιογράφο ασφαλώς σας ενδιαφέρουν οι ειδήσεις και οι πληροφορίες, η δημοσιογραφία κύριο στόχο έχει να μεταδίδει ειδήσεις και πληροφορίες, εγώ να σας πω με βάση την συνείδηση της γραμματείας μας, γιατί καθηγητής της γραμματολογίας ήμουν, της πατρολογίας, στην θεολογική σχολή, ότι το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι η γέννηση του Χριστού. Λέει εδώ ο Άγιος ένας Δαμασκηνός, ένας πολύ μεγάλος δογματικός θεολόγος και δάσκαλος από τους μεγαλύτερους της Εκκλησίας μας, λέει «Θεός ον τέλειος, άνθρωπος τέλειος γίνεται και επιτελείται το πάντων κενών κενότατων, το μόνον κενών υπό τον ήλιον». Το πιο καινούργιο γεγονός, το μοναδικό κενό γεγονός κάτω από τον ήλιο, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή να κατεβεί ο Θεός στη γη, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, πουθενά αλλού, σε καμιά φάση της ιστορίας μας δεν έγινε αυτό. Και αυτό φαίνεται το ότι είναι το μόνο κενό υπό τον ήλιο, ότι το γεγονός αυτό της γεννήσεως του Χριστού, της ενανθρωπίσεως του Χριστού, της ενσαρκώσεως του Χριστού, για να το πούμε με πολλούς όρους, διήρεσε την ιστορία της ανθρωπότητας σε δύο τμήματα, στην προ-Χριστού και την μετά-Χριστόν εποχή. Και επί 2.000 χρόνια το μήνυμα των Χριστουγέννων καταβάλει προσπάθειες να αλλάξει την ανθρωπότητα, να αλλάξει την ιστορία του κόσμου και εν πολλής άλλαξε. Ήταν διαφορετική η προ-Χριστού ανθρωπότητα σε σχέση με την μετά-Χριστόν εποχή. Μάλιστα. Τώρα βέβαια καταβάλουν κάποιοι χριστομάχοι προσπάθειες να μας επαναφέρουν στην προ-Χριστού εποχή. Γιατί το λέτε αυτό πατέρα Θόδωρε, έχετε κάποιες ενδείξεις, κάτι που να είναι κάτι χειροπιαστό για όλο αυτό? Δηλαδή τόσο άσχημα είναι τα πράγματα, γιατί εσείς τα προσεγγίζετε από μια άλλη διαφορετική σκοπιά, την οποία εμείς δεν πρόκειται βέβαια ποτέ το μήνυμα των Χριστουγέννων και η Εκκλησία να πάψει να υφίσταται. Και πύλη άδου κατησχίζουσεν αυτής.
Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άνθρωπο νεάν πολεμείς, ή ενίκησας ή ενικήθης. Αλλά αν πολεμάς τον Θεό, οπωσδήποτε θα είσαι νικημένος. Επομένως, όλοι όσοι αυτοί επιχειρούν να φρενάρουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το κήρυγμα της γεννήσεως, της χαράς, της ελπίδος, της αναπλάσεως του ανθρώπου, της σωτηρίας του ανθρώπου, όλοι αυτοί θα αποτύχουν. Απλώς ταλαιπωρούν μερικές γενναίες ανθρώπων και χάνονται και οι ίδιοι. Και πρέπει, όπως κατάλαβα και από την εισήγησή σας, ακόμη και αυτούς να τους αγαπούμε και για αυτούς να σκεφτόμαστε και για αυτούς να προσευχόμαστε, αυτούς τους Χριστομάχους. Να πούμε «σ' αγαπώ», να ζητήσουμε συγγνώμη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μπορούμε να περάσουμε αυτό το συναίσθημα? Νομίζω πως μπορούμε, διότι άλλωστε ο στόχος, ο σκοπός για τον οποίο ο Χριστός έγινε άνθρωπος είναι η ανέρεση της αμαρτίας. Όταν εμφανίστηκε ο άγγελος στον Ιωσήφ, τον κηδεμόνα της Παναγίας μας, και του είπε ότι θα γεννήσει η Παναγία, τέξετε δια Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών. Το όνομα Ιησού σημαίνει σωτήρας. Αυτό σημαίνει το όνομα Ιησού, σωτήρας. Αυτός θα σώσει τον κόσμο από την αμαρτία, από το κακό, από την εκδικητικότητα, από το μίσος, από την κακία, από άλλες αισχρές πράξεις κτλ. Επομένως, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι αυτή η συγχώρηση, η αγάπη, η ανεκτικότητα, η κατανίκηση των παθών μας, η αλλαγή μας από τον παλαιό άνθρωπο σε καινούριο άνθρωπο. Διότι επειδή ο παλαιός άνθρωπος, ο Αδάμ, απέτυχε να φτάσει στην τελείωση την ηθική και τον παρέστηκε το κακό και την αμαρτία, ήρθε ο Χριστός με τη γέννησή του εδώ σαν σύμμαχος του ανθρώπου για να μας δείξει πώς θα καταφέρουμε. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων, λένε τα πατερικά κείμενα, ότι διόρθωσε την ανθρώπινη φύση. Πήρε την ανθρώπινη φύση και αυτήν την παλαιωμένη, την παλαιωθήσα ανθρώπινη φύση που είχε γίνει αιχμάλωτος του κακού και της αμαρτίας, της εκδικητικότητος, του μίσους, της πορνείας, της μοιχείας, όλων των κακιών, αυτόν τον γερασμένο, τον παλιό άνθρωπο, τον κατεστρεμένο από την αμαρτία, τον πήρε και τον ανανέωσε. Επομένως, μέσα στη χάρη της Εκκλησίας και με τη βοήθεια των μυστηρίων της Εκκλησίας, γεννιόμαστε κι εμείς Χριστοί, αναγεννιόμαστε κάθε φορά, ναι, και μπορούμε να παρουσιάζουμε αυτόν τον νέο άνθρωπο με τα χαρακτηριστικά αυτά που είπατε, ότι μπορούμε να συγχωρούμε κτλ. Να ρωτήσω, μπορεί η καλοσύνη να πνίξει την κακία? Γιατί όλα είναι δεμένα στοργικά τώρα, έτσι όπως τα βλέπω με την γιορτή των Χριστουγέννων. Και κακά τα ψέματα, πατέρα Θόδωρε, τις μέρες αυτές οι περισσότεροι από εμάς επηρεαζόμαστε από αυτό το κλίμα της χαράς και της αγάπης. Βλέπουμε δηλαδή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο, τη βοήθεια, τα συσίτια γενικά. Έχουμε με τους φτωχούς λίγο, το υπόλοιπο διάστημα δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Γιατί αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή το ότι τις ημέρες των Χριστουγέννων εντείνονται οι εκδηλώσεις αγάπης και αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας είναι μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ναι, ναι. Πρέπει να δούμε και την άλλη διάσταση, δηλαδή να είμαστε παρασύροι αυτό το κλίμα και να μην χάσουμε το νόημα των Χριστουγέννων. Διότι ο σκοπός και το νόημα των Χριστουγέννων είναι να αλλάξουμε ουσιαστικά εμείς, να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, να αναπλάσει την ανθρώπινη φύση, ήρθε ο Χριστός. Εγώ να σας πω εδώ ότι αυτό τον αυτό καιρό, που με στεναχωρεί, της εκπομπής, ναι, μας, είδα κάποια κείμενα πατερικά. Υπάρχει, ναι, ναι, ένα καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος Άγιος Γρηγορίος Θεολόγος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ένας από τους τρεις ιεράρχες, ναι, ναι, μεγάλος Καπαδόκης Θεολόγος, μεγάλος ρήτορ, είναι ένας από αυτούς τους ολίγους, τους τρεις που πήραν τον τίτλο του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ναι, ναι, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν λοιπόν πήγε στην Κωνσταντινούπολη ως αρχιεπίσκοπος το 379, ναι, ναι, την εποχή εκείνη η Κωνσταντινούπολη είχε συμπληρώσει 50 χρόνια που έγινε πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, είδε και εκεί περιέργως να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με κοσμικό τρόπο. Όπως συνήθως τα γιορτάζουμε και εμείς, με αυθονία τροφών και δεσμάτων, με στόλισμα των δρέντων, των δρόμων κτλ. Και τους λέει, δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα. Πρέπει να γιορτάσουμε, λέει, όχι κοσμικός, αλλά να γιορτάσουμε θεϊκός. Και λέει, πώς θα το καταφέρουμε? Μη κοσμικός, αλλά υπερκοσμίως. Μη πανηγυρικός, αλλά θεϊκός.
Και όταν τον ρώτησαν, εκεί πώς θα τα γιορτάσουμε. Λέει, μη πρόθερα στεφανώσουμε, μη χορούσεις τις όμεθα, μη κοσμήσουμε αγιάς, μη οφθαλμούς, να μη στολίσουμε τους δρόμους. Και λέει να μην μαζέψουμε πολλά φαγητά και τα λοιπά όλα, εις βάρος μάλιστα των πτωχών. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι... Ξέρετε τι συμβαίνει όμως, πατέρα Θόδωρε, να με συγχωρέσετε, ξέρετε τι συμβαίνει όμως. Όταν εδώ υπάρχει ο Άρτος Σιμών ο Επιούσιος, είναι τα συσίτια της Ιεράς Μητρόπολης και βλέπουμε να αυξάνονται με αριθμητική πρόοδο, αυτό είναι ενοχλητικό για τους περισσότερους αυτούς που μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή, πού θα πάει το πράγμα? Δηλαδή, εκεί που είχαμε 200 συσίτια την ημέρα, θα φτάσουμε στα 250, του χρόνου θα πιάσουμε 350 και μετά όλοι θα πηγαίνουμε στα συσίτια της Ιεράς Μητρόπολης. Κύριε Χρυσακέ, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει μια μεθοδευμένη φτωχοποίηση, ναι, του ελληνικού λαού. Και σας διέκοψα, να με συγχωρέσετε. Αλλά εντάξει, εγώ συμφωνώ. Κουβέντα να κάνουμε, ναι. Δηλαδή, ζούμε σε μια κατάσταση σχεδιασμού, ώστε οι Έλληνες να φτωχοποιηθούν, να γίνουν πέτες, να χάσουν την αξιοπρέπειά τους, να χάσουν την υπερηφάνεια τους, να χάσουν τις περιουσίες τους. Δηλαδή, έτσι, ναι, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι κοινωνίες. Μα έχει μετακυληθεί το δημόσιο χρέος στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή είναι φοβερό. Εκεί που δηλαδή ένας ιδιώτης, η κόπη μιας ολόκληρης ζωής που ήταν να κάνει ένα σπίτι, ξαφνικά θα χάσει το σπίτι από άλλα πράγματα και όχι από η ιδιότητά του. Από τις πλευράς αυτής τα πράγματα είναι σκοτεινά, είναι απαισιόδοξα, αλλά επειδή μπορεί κανένας να κρατήσει μέσα στο σκοτάδι το φως των Χριστουγέννων και το μήνυμα της αισιοδοξίας των Χριστουγέννων, ας διατηρήσουμε την ελπίδα ότι και από τις πλευράς αυτής οι εχθροί του Χριστού, διότι και αυτό έχει σχέση με τους μάχους. Ναι, ναι. Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα μας είναι μια χώρα ορθόδοξη, με υψηλό ορθόδοξο και εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό ενοχλεί τους εκκλησιομάχους. Και θέλουν τους Έλληνες, οι οποίοι είναι πολλοί, όλες οι στατιστικές που γίνονται, δείχνουν ότι, και σφιγμομετρήσεις, δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός ο οποίος είναι δεμένος με την πίστη του, με τις παραδόσεις του, είναι δεμένος με τον Χριστό, με την Εκκλησία, είναι δεμένος με τα Χριστούγεννα. Και προσπαθεί μέσα στο κλίμα αυτό το παραδοσιακό, προσπαθούσε μέσα στο κλίμα αυτό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσαν δεκαετίες, αιώνες να το αποδομήσουν, δεν τα κατάφεραν και τώρα το καταφέρουν με τη φτώχεια. Και δηλαδή, αυτές τις μέρες... Ο Έλληνας πλέον δεν σκέφτεται τα πνευματικά. Θα έπρεπε τώρα να μιλούμε για πνευματικά θέματα. Πάντως αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, πατέρα Θόδωρε, μπορεί να κάνω και λάθος, έχει την ευκαιρία ο καθένας από εμάς να έρθει πιο κοντά με την οικογένεια, με τους φίλους, ακόμη και με τους συγγενείς, που οι συγγενείς είναι μια άλλη ιστορία πάλι κι αυτή. Δηλαδή αισθάνεται και την ανάγκη να προσφέρει κάτι οτιδήποτε, ακόμη και ένα χαμόγελο, μια τρυφερή χειρονομία, ένα καλό λόγο. Αυτό το βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Δεν το βλέπουμε τις άλλες μέρες του χρόνου. Μα νομίζω είναι πως είναι μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων αυτό, και βέβαια αυτό που λέτε ότι ακόμη και εκ του υστερήματος μπορεί κανείς να βοηθήσει, διότι όσοι από εμάς έχουμε κάποια ηλικία, εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς τη δική σας την ηλικία, εγώ είμαι 60 πλάς. Είμαι πάνω από 70, και ζήσαμε την μετακατοχική εποχή και περάσαμε δύσκολες εποχές, φτώχες και τα λοιπά, και γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός λαός πέρασε παρόμοιες κακουχίες, παρόμοιες περιόδους. Και άντεξε. Και άντεξε, αυτό είναι. Άντεξε λόγω Χριστούγεννα με κατοχή, με πείνα, να τα πούμε λίγο αυτά. Ναι. Λόγω αυτής της αλληλεγγύης που έχει και λόγω αυτού του χριστιανικού πνεύματος και λόγω του ότι έχει την ελπίδα του πάντοτε στο Θεό, αυτή την ευχή που λέμε έχει ο Θεός. Θα δώσει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Αυτή την ελπίδα που έχει του δίνει την δύναμη αυτές τις σχεδιασμένες επιθέσεις εναντίον της υπάρξεως. Εναντίον της υπάρξεως όχι του λαού, εναντίον της υπάρξεως αυτού του χριστιανικού, του ορθοδόξου λαού. Διότι στόχος όλων αυτών των επιθέσεων είναι η Ορθοδοξία και είναι η Εκκλησία. Να ρωτήσω. Αλλά εγώ ας πούμε, λόγω του Χριστουγέννου πρέπει να πούμε το μήνυμα ότι αυτή η πορεία την οποία διέρχεται η Εκκλησία και ως μέσα της Εκκλησίας διερχόμαστε κι εμείς, το βλέπει κανένας και στη ζωή του Χριστού μας. Ο οποίος μόλις γεννήθηκε, διώχθηκε, πήγε ο Ερώδης να το σφάξει. Αίγυπτο. Αναγκάστηκε να φύγει στην Αίγυπτο. Ναι. Και πέρασε μετά σε ένα άσημο σπιτικό επάνω στη Ναζαρέτ.
αλλά και όταν βγήκε στη δημοσία δράση του επί 3 χρόνια ήταν διαρκώς διωκόμενος. Καλά, μην ξεχνάμε ότι ο Σανά ο Σανά και σε 3 μέρες Σταύρος των Σταύρωσων αυτών. Το πούμε και αυτό. Όλα αυτά τα σχέδια, όλα αυτά τα σχέδια τα οποία κάνουν, σχέδια εναντίον του γενομένου, του γεννηθέντος Χριστού, ο οποίος έφερε στον κόσμο το φως του της γνώσεως, γιατί όπως θα ψάλλουμε σε λίγες μέρες και στο Απολυτίκιο, η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τον κόσμο το φως του της γνώσεως. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δεν υπάρχει άλλο φως. Όλα τα άλλα είναι σκοτάδι. Και οι φιλοσοφίες και οι θρησκείες και τα λοιπά. Μόνο ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Το λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Επειδή λοιπόν αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ο γεννηθής Χριστός, γι' αυτό διώκεται. Διώχθη ο ίδιος και διώκουν τώρα και την Εκκλησία, η οποία είναι η προέκταση του Χριστού μέσα στην ιστορία. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, πατέρα Θόδωρε. Μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μας όταν αλλάζει ο άνθρωπος. Ναι. Και ο άνθρωπος αλλάζει μόνο όταν αλλάξει η καρδιά του. Μπορεί να αλλάξει η καρδιά του έτσι με τα Χριστούγεννα και με όλα αυτά τα οποία προσφέρονται μέσα εισαγωγικά. Εγώ νομίζω πως όχι μόνο με την ευκαιρία κάποιων εορτών έτσι που συνδέονται και με κάποια κοσμικότητα, αλλά η αλλαγή του ανθρώπου θέλει δουλειά και θέλει προσπάθεια και θέλει ιδιαίτερα να υιοθετήσει κανένας το παράδειγμα του γενομένου του Χριστού που θα γεννηθεί, του γεννηθέντος Χριστού. Ο Χριστός με το έργο του και τη διδασκαλία του, κύριε Χρυσικέ, ήρθε ακριβώς για να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο του κακού και της αμαρτίας. Και ο ίδιος μας έδωσε παράδειγμα πώς πρέπει να ζούμε στη ζωή μας και με τη διδασκαλία του, επί του όρους ομιλία, όλα όσα του, όλα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, η ζωή του. Αυτό είναι το υπόδειγμα. Επομένως, αν στη ζωή μας έχουμε υπόδειγμα το πώς έζησε ο Χριστός, αν έχουμε τύπο τον Χριστό και τον μιμούμαστε τον Χριστό, δηλαδή το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι θα πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό. Και πολλές φορές να μην ψάχνουμε να βρίσκουμε και ας πούμε έτσι αισιόδοξα μοντέλα ευημερίας και καλοπέρασης, γιατί ο Χριστός επειδή ήταν υπέρ της αληθείας, αυτοί που είναι υπέρ της αληθείας πάσχουν και υποφέρουν. Διώχθηκε, σταυρώθηκε, δυσφημίστηκε, αλλά τελικώς ήταν ο νικητής, τελικώς αναστήθηκε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τι πιστεύω προσωπικά, στην ελευθερία της βούλησης, το λέτε με άλλα λόγια, και της έκφρασης που αποτελεί για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, πιστεύω, τον ακρογωνιαίο λίθος της πίστης του. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Δημιουργού μας. Ναι. Δικαιοσύνη, που είναι το... που αποτελεί το συστατικό στοιχείο της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Η οργανωμένη μας όμως κοινωνία χρειάζεται ισορροπία, σταθερότητα για να μακροημερεύσει. Πιστεύετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ισότητα αυτή τη στιγμή με τις ευρύτερες έννοιες? Κοιτάξτε, νομίζω πως είναι δύσκολο κανένας να αποφανθεί θετικά και να πει ότι υπάρχει δικαιοσύνη και υπάρχει ισότητα. Γιατί πολλές φορές δεν θα τη δούμε εδώ τη δικαιοσύνη να... και δεν είναι και μόνο... την περιμένει κάπου αλλού ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είναι μόνο στη σημερινή εποχή που δεν υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη. Σε όλες τις εποχές το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα, η ισότητα των ανθρώπων, ξέρετε, τι επαναστάσεις δούλων και τα λοιπά, η γαλλική επανάσταση. Έτσι είναι, ναι. Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι ξεγείρονται μόνο και μόνο για να γίνει πιο δίκαιη κοινωνία και να αποκτήσουν όλη την ισότητα. Αλλά είμαστε ίσοι ενώπιον του Θεού, κύριε Χρυσικέ. Ενώπιον του Θεού και ενώπιον της... όταν θα ζήσουμε... Βασιλεύσης στρατιώτης. Έτσι. Ναι. Και εκεί δεν υπάρχουν. Εγώ επειδή είπατε για την ελευθερία του λόγου, ναι, και τα λοιπά, το οποίο είναι σημαντικό σήμερα. Και επειδή υπηρετείτε αυτή την ελευθερία του λόγου εσείς... Μέχρι πότε δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και από το ραδιόφωνο σας. Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου να πω κι εγώ ένα παράπονο που έχω, ναι, γιατί ναι, σημαίνει ενοχλούνται από μια διαφορετική γνώμη άποψη, την οποία θα ακούσουν. Πλουραλισμός, πατέρα Θόδωρε. Δεν πρέπει να υπάρχει. Η δημοκρατία, η ελευθερία. Άκουσε τον άλλον το μήνυμα το οποίο εκπέμπει και αν δεν σου αρέσει, απόρριψέ το, γιατί τον εμποδίζεις. Γιατί τον φημώνεις. Δηλαδή, από τις πλευράς αυτής της φημώσεως του λόγου, βλέπετε ότι δημιουργούνται, ομαδοποιούνται κανάλια και τα λοιπά, εφημερίδες, προς κάποιες κατευθύνσεις, τις οποίες κατευθύνουν κάποια διευθυντήρια. Και αν κανένας δεν ενταχθεί σε αυτά τα διευθυντήρια και σε αυτές τις ομάδες, δεν έχει πρόσβαση λόγου ελευθέρου,
Βέβαια, έτσι γινόταν και στην ιστορία της Εκκλησίας. Μας το διδάσκει η ιστορία αυτό, ναι. Δεν τους καλούσαν τους Αποστόλους, που τους έλεγαν να μην μιλάτε, να σταματήσετε να κηρύσετε. Και διώχθηκαν. Και οι Απόστολοι έλεγαν πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι άνθρωποι. Και υπάρχει το παρήγορο που λέει ο λόγος του Θεού ουδεύεται. Όσο και να κάνουν, όσο και να προσπαθήσουν να θυμώσουν τον λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού θα βρει τρόπο να διαδοθεί και ο λόγος της γεννήσεως των Χριστουγέννων, της αναπλάσεως του καινού ανθρώπου, της καλοσύνης, της αγάπης, της ειρήνης, της συγχωρητικότητας, ο λόγος αυτός που είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων, θα βρει τρόπο πάντοτε να φτάνει στις ακοές των ανθρώπων. Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχουμε χρόνο. Θεωρώ ότι αυτά όλα τα μηνύματα θα πρέπει να τα ακούσουν εκ νέου και σε τις επόμενες ενημερωτικές εκπομπές που θα γίνουν και σε επαναλήψεις. Μπορούμε να ζήσουμε σαν μικρά παιδιά, γιατί όλοι αναπολούμε τα παιδικά χρόνια, Χριστούγεννα, τα φωτάκια, να το πω λίγο και έτσι. Να ζήσουμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς κακία στην καρδιά, χωρίς κοτούρες. Είναι όλα όμορφα και παρασυρώμαστε από τα συναισθήματά μας, πατέρα, ζήσει αυτές τις μέρες. Ναι. Δηλαδή έχουμε πολλές φορές συσσωρεύσει το θυμό μας μέσα μας, ο οποίος βγαίνει πολλές φορές και για ασήμαντα πράγματα. Και αυτές τις μέρες μπορούμε κάπου να καταλαγιάσουμε και το θυμό μας, να επικρατήσει λογική. Μέρες είναι αυτές, είναι το πέρασμα του χρόνου, να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Αξίζει τον κόπο, τι πιστεύετε, να χτυπήσει η καρδιά μας έτσι παιδικά, θα έλεγα. Εγώ νομίζω πως παρά τις δυσκολίες που υπενιχθήκαμε και παρά το ότι υπάρχουν όλες αυτές οι προσπάθειες, το νόημα, το πνευματικό των Χριστουγέννων, της αναπλάσεως, της απαλλαγής από το κακό, από την αμαρτία, να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, μόνο ότι υπάρχουν αντίθετες δυνάμεις οι οποίοι δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον, μπορούν οι χριστιανοί να κρατήσουν την ειρήνη και την ηρεμία μέσα στις καρδιές τους παρόλες αυτές τις δυσκολίες. Εδώ οι μάρτυρες πήγαιναν να μαρτυρήσουν και είχαν χαρά και ειρήνη μέσα τους, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση, έστω την όχι πολύ κατάλληλη σαν ξαναπνευματικό κλίμα, μπορούμε κατά το δυνατόν να ξαναγίνουμε παιδιά σε έναν κόσμο, όπως έλεγε παλαιότερα και ο χριστιανός ποιητής, όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Μακάρι να ήταν ο κόσμος μας έτσι. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε σε περιβάλλοντα πνευματικά, σε κανένα μοναστήρι, σε καμιά χριστιανική οικογένεια. Εκεί μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι ξαναγινόμαστε παιδιά και χαιρόμαστε αυτήν την απλότητα την οποία είχε ο Κύριός μας και την οποία είχαν και οι Απόστολοι. Την είχαν και οι Άγιοι όλοι, οι οποίοι βλέπετε στις αγιογραφίες, μέσα στην αυστηρότητα του προσώπου τους, έχουν μια ηλαρότητα, έχουν μια καλοσύνη, μια αγάπη. Δηλαδή ο άνθρωπος που ζει σαν μικρό παιδί έχει και στο πρόσωπό του μια παιδική έκφραση, μια παιδική χαρά. Δεν έχει οργή, δεν έχει θυμό, δεν έχει εκδικητικότητα. Ναι, και βλέπουμε μπορούμε. Και ο Ιησούς Χριστός βλέπουμε ότι την αγάπη που είχε για τα παιδιά. Την ξέρετε καλύτερα. Ναι. Δεν αγκάλιαζε και είπε ότι αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά δεν πρόκειται να κληρονομήσετε την βασιλεία του Θεού. Πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά παρόλες τις δυσκολίες. Εγώ θεωρώ μόνο πως καταστρέφουμε τα παιδιά, καταστρέφουμε την παιδικότητά τους. Αυτό είναι το άσχημο και γινόμαστε παιδοκτόνοι. Ναι, φταίμε εμείς όμως μόνο ή φταίει και το κράτος, πατέρα Θόδωρο Ζήση, που είναι ένα ανάλγητο που δεν μπορεί να καταλάβει τελικά ακόμη και τη χριστιανική οικογένεια. Το ξέρω και τώρα, ναι. Με στη συζήτηση που κάνουμε, ναι. Μου ήρθε στο νου η βρεφοκτονία του Ηρώδη. Μάλιστα. Που 14.000 βρεφών τα εσφαγίασε για να βρει τον Χριστό και να σφαγιάσει και τον Χριστό. Και εδώ πνευματικά γινόμαστε και εμείς παιδοκτόνοι. Δηλαδή στα παιδιά μας, αντί από τη μικρή ηλικία να τα εισαγάγουμε μέσα στην Εκκλησία, με τη βάφτιση, με τη χάρη του Θεού, με την ορθόδοξη αγωγή, εδώ φτάνουμε τώρα στο σημείο τα παιδιά ούτε τα βαφτίζουμε. Ο Πρωθυπουργός μας δεν έχει βαπτίσει τα παιδιά. Μάλιστα. Τα παιδιά του. Άλλη ιστορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς τη χάρη του Θεού. Και όταν από τα παιδιά από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού δεν τους διδάσκεις αυτήν την θρησκεία, το μήνυμα της αγάπης των Χριστουγέννων, το μήνυμα ακόμη και του Αγίου Βασιλείου, όχι αυτού του εμπορικού βασιλείου της Coca-Cola, αλλά του Αγίου Βασιλείου, του πραγματικού Αγίου Βασιλείου. Τώρα τα παιδιά διαστρέφουμε τις ψυχές μας, τις ψυχές τους, σκοτώνουμε τις ψυχές τους, γινόμαστε κι εμείς παιδοκτόνοι. Δηλαδή θέλουμε εμείς να γίνουμε παιδιά,
και να είμαστε σαν τα παιδιά, που τα παιδιά τώρα θα σταματήσουν να είναι παιδιά. Διότι ό,τι ωραίο έχουν μέσα και ό,τι απλό έχουν μέσα τους, αντί να το ενισχύσουμε και να το αυξήσουμε κτλ., εμείς το καταστρέφουμε με την αγωγή, με την παιδεία, με τη συμπεριφορά μας. Μάλιστα. Ας γίνουμε λοιπόν παιδιά αυτές τις μέρες. Να ευχηθώ ότι καλύτερο σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια για αυτό που παρέχετε στο ραδιοφωνικό σταθμό ενημέρωση, με τον λόγο σας, το δημόσιο διάλογο που υπάρχει σε αυτήν την έθετη ενημερωτική εκπομπή. Και ο Χριστός και η Παναγία να είναι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυσικιά και σε όλους τους ακροατές. Ο Χριστός, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί, να ξαναγίνει για όλους μας φως και αλήθεια και ζωή, πρότυπο και υπόδειγμα για να αποκτήσουμε εσωτερική ειρήνη και χαρά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και εσάς, πατέρα Θοδωρή. Ευχαριστώ πολύ. Oh.